δεν έχει βρει για την ώρα αντίδοτο στο πρόβλημα του Λάγκφορντ, λόγω στη διείσδυση μπροστά από τον Μπουρούσι 14-13. Με τον Λάγκφορντ να ξεκουράζεται πια στον πάγκο, όπως και ο Μπουρούσις έπιασε δουλειά ο Χέρτον. Τώρα που σκόραρε τους πρώτους πόντους η Αρμάνι, ο Λό ανταποδίδει. Λό. Η πάσα του στο Χάινς, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η συνεργασία των δύο Αμερικανών έβγαλε και θέαμα, αλλά και ουσία. Δείτε ξανά, μόλις τραβήχθηκε ο Χέντριξ πάνω στον Λό για να καλύψει τη διέστησή του. Αμέσως πάσαρε εκεί που έπρεπε. Ο Χάινς πάτησε, προσπάθησε να πασάρει στον Χέντριξ πάνω σε κίνηση. Χάθηκε η επίθεση. Λό. Πολύ ωραία πάσα στον Περπέρογλου. Δεύτερη καλή. Νέο επιθετικό ριμπάουντ του Χάινς, μπάλα πέσει στα χέρια του μας. Τώρα δεν χρειάστηκε να υδρώσει. Λό. Πήρε το σπίτι από τον Χάινς, άδειασε και τον Μπουρούσι. Ο Ισηρός δεν σε. Έχει περάσει πιο μαύρο ειδή στο παρκέ. Λό στην εσωτερική. Τώρα με την ασύλα συγκυναμιστά. Και τέτοιου τους κορδιά τα θέλουν. Παπα-Νικολάου. Τον Φρίντεζι, ο Λό ακάλυπτος δοκιμάζει για τρεις. Και ο Ολυμπιακός διευρύνει το προβάδισμα του από το έστωχο του ή θεωρώ, σύμφωνα με τη δική μου. Όπως έγινε και εδώ με το καλάθι του Ξιώτη. Ο Λό συνεχίζει, είναι από. Ξανά παιχνίδι, δύο πόντων. Χαμηλά ο Χάινς, κερδίζει μία ακόμη μάχη από τον Μπουρούσι και παίρνει και το φάουλ. Καλύτερη δυνατή διάσπαση ζώνης ήταν αυτή η.